Σωτήρης Σέρμπος είναι μαζί μας, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο σε Θράκης. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει. Καλησπέρα, καλή χρονιά, καλή χρονιά. Λοιπόν, γίνεται η συζήτηση στο λαπόεχο της επίσκεψης Μπλίνκεν στα Χανιά, τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή. Εδώ φαίνεται ότι αλλάζουν σταδιακά οι συσχετισμοί, αργά αλλά αλλάζουν και σε πολλές περιπτώσεις σε ορισμένα επιμέρους σημεία γρήγορα. Το ερώτημα είναι η Ελλάδα πώς μπορεί να κεφαλοποιήσει όλη αυτή την καλή σχέση που έχει οικοδομηθεί. Στο διατάφτα δηλαδή. Δεν είναι ζήτημα μόνο θέλετε, με καλή σχέση. Είναι ζήτημα ότι υπάρχουν όλες οι διεργασίες μπροστά μας για τη μέγιστη δυνατή σύμπλεξη εθνικών με διατλαντικά συμφέροντα. Συμφέρει εμάς. Συμφέρει πολύ απλά και τους Αμερικανούς. Θα σας έλεγα ότι συμφέρει και πολλούς άλλους Ευρωπαίους που θα έχουν ενισχυμένο ρόλο την επόμενη μέρα στο ενωσιακό τραπέζι. Αναφέρομαι μεταξύ άλλων τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως την Πολωνία και όλη αυτή την αρχιτεκτονική ασφάλεια. Σταματηθείτε από τις Βαλτικές έως τη Μέση Ανατολή και με τον ρόλο μεταξύ άλλων της Αλεξανδρούπολης πέρα από, από τη Σούδα. Άρα εδώ, κύριε Καλαρίτη, γίνεται μια λάθος κουβέντα υπό ποια έννοια. Πρώτον, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, εδώ βέβαια πάντοτε είναι ευθύνη και του πολιτικού συστήματος, που διατηρεί, αν θέλετε, μια καχυποψία προς τη Δύση και γενικότερα την πρόσληψη που έχει προς τη Δύση, που ιστορικά έχει μια λογική, αποδεικνύεται κιόλας. Αυτό όμως τι δείχνει, ότι παραμένουμε ελληνοκεντρικοί, διότι δεν έχουμε πιάσει αυτή την αλλαγή που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε, μεταξύ άλλων έχει συμβεί. Και διότι η Τουρκία έκανε μία σειρά από λάθη, τα οποία εξαντανακλάσεως σε πρώτο χρόνο έχουν ωφελήσει και την Ελλάδα εξαιτίας της πολύ ιδιαίτερης γεωγραφίας. Δηλαδή, αν ήσασταν εσείς Αμερικανός, κύριε Καλαρίτη, θα βάζατε κάτω το χάρτη τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να σας πω, ειδικά από τότε που οι Τούρκοι άρχισαν να περνούν κάποιες κόκκινες γραμμές όσον αφορά τη σχέση τους με την Ρωσία, και είδανε, έχω εναλλακτικές. Προσέξτε, αξιόπιστες εναλλακτικές, κύριε Καλαρίτη, προκειμένου να μην βρεθώ υπερβολικά εξαρτημένος σε γεωγραφικές ζώνες όπως το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος. Για το Αιγαίο πλέον συζητάμε πολύ διαφορετικά μετά τη ρωσική εισβολή. Η πρόσληψη της Δύσης έχει αλλάξει με πρώτους, αν θέλετε, τους Αμερικανούς. Είμαι βέβαιος ότι και οι Γάλλοι τα καταλαβαίνουν αυτά. Yeah. Αλλά και οι Πολωνοί. Αυτό εμάς μας συμφέρει ως Ελλάδα γιατί, κύριε Καλαρίτη? Γιατί το πρόβλημά μας με τη Δύση ποιο είναι? Όσον αφορά την κατανομή των βαρών εδώ πέρα, ότι έχουμε πολύ μεγάλο βάρος από μόνοι μας για να υποστηρίξουμε το εθνικό συμφέρον που είναι και διατλαντικό απέναντι σε μια Τουρκία με τη γνωστή της ατζέντα. Η Τουρκία απλώς παράγεται τώρα μια φάση, ξέρετε, αναδίπλωσης και προσαρμογής. Έχει μια καθαρή στρατηγική στο που θέλει να φτάσει, ειδικά με αυτόν τον πρόεδρο που θα έχει σίγουρα στο τιμόνι της έως το 2028. Δεν υπάρχει κανένα άγχος τώρα να γίνουν πολλά. Ίσα δεν της βγήκε τίποτα από αυτή τη διαδικασία. Αντιθέτως για μας, επειδή το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, ξέρετε, είναι καμιά φορά που η ιστορία, λόγω της γεωγραφίας, σου κάνει κάποια γυρίσματα. Ναι. Εγώ, για να μην το πάμε από πολύ παλιά, δεν θυμάμαι άλλη περίοδο στην μεταψυχροπολεμική εποχή, που να το λέμε και αυτό, η Ελλάδα υποβαθμίστηκε η θέση της, ναι, που να έχει ξαναμπεί η χώρα μας, αν θέλετε, στο χάρτη. Αυτό δεν έχει περάσει καν πλειοψηφικά όπως θα έπρεπε σε επίπεδο κοινωνία. Και ακόμα υπάρχει αντίληψη της ψωροκόστενα. Ναι. Και της κακής δύσης η οποία μας υπονομεύει. Εδώ υπάρχει εδώ είναι ευθύνη του πολιτικού συστήματος, διότι υπάρχει μια διαχρονική και διακομματική απροθυμία να γεμίσει η Ελλάδα το κοστούμι της. Εντάξει, το προηγούμενο διάστημα, όπως λέτε, στην μεταψυχροπολεμική εποχή, η Ελλάδα ήταν στη σκιά της Τουρκίας. Τώρα που η Τουρκία φεύγει από τη σκιά της Αμερικής και πάει προς Ευρασία μεριά και θέλει να επαναδιατυπώσει τη σχέση της με τη Δύση με τους δικούς της όρους, όπως είπατε, οι Αμερικανοί ξαναδιάβασαν το χάρτη και οι επιλογές είναι προφανείς. Το ερώτημα είναι, εμείς έχουμε αντιληφθεί ότι πρέπει να πάρουμε και τα ρίσκα μας, να γεμίσουμε το κουστούμι μας, να φύγουμε από το φοβικό κουκούλι αυτό? Ακριβώς. Το ένα είναι το φοβικό κουκούλι. Το άλλο είναι αυτό που ονομάζω να έχεις μια κουλτούρα παίκτη, που είναι άγνωστο προς εμάς, yeah, γιατί δεν αισθανθήκαμε ποτέ ότι είμαστε παίκτες. Και μπορώ να σας πω και πολλοί από εμάς θεωρούσαν πριν από μερικά χρόνια, ειδικά λόγω και της χρεοκοπίας, ότι έχουμε καταντήσει το κλωτσοσκούφι της Δύσης. Προσέξτε, σε αυτή την αντίληψη βασίστηκε και η Τουρκία. Ένα κομμάτι της κοινωνίας δεν καταλαβαίνει ότι τα χρόνια τα πολύ δύσκολα που η Ελλάδα γονάτισε, τα χρόνια που κανιβαλίζαμε πλοία του πολεμικού ναυτικού, κύριε Καλαρίτη, για να μπορέσουν κάποια από αυτά να επιχειρήσουν το Αιγαίο, η Τουρκία
δεν κινήθηκε επιθετικά. Έχει κανείς αναρωτηθεί για ποιο λόγο δεν το έκανε? Γιατί ακόμα και τότε, κύριε Καλαρίτη, υπήρχε η ομπρέλα ότι η Ελλάδα είναι μια δυτική χώρα. Και θα μου την πέσουν όλοι που έκανα μια τέτοια κίνηση τώρα στην Ελλάδα που είναι απολύτως γονατισμένη. Απλώς η Τουρκία θεώρησε, να το πούμε και αυτό, ότι η Ελλάδα θα καταλάβει αργά ή γρήγορα ότι εκεί πέρα δεν έχεις μέλλον. Βλέπεις πώς σου συμπεριφέρονται, δεν είσαι εσύ για τέτοια πραγματάκια. Έλα εδώ μαζί να συγκυριαρχήσουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, να φτιάξουμε μια εταιρεία, η Τουρκία να έχει να είναι ο μεγάλος εταίρος και να έχει και το management, αλλά λεφτά θα έχει για να περάσουμε, θέλετε, όλοι καλά. Άρα η αναστροφή αυτής της πορείας, που είναι μετρήσιμη, συνεπής τα τελευταία χρόνια και στο εσωτερικό, αλλά και το πώς είχε αλλάξει το γεωπολιτικό, ήταν ένας ευνηδιασμός, αν θέλετε, για την Τουρκία. Που και έγινε πολύ γρήγορα, έγινε πολύ πυκνά αυτό, έτσι. Έγινε ακριβώς, δηλαδή σε πολύ γρήγορα επεισόδια αυτό. Άρα δεν μπορούσε να προχωρήσει, ξέρετε, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, η Ελλάδα να γίνει μια χώρα μειωμένης κυριαρχίας και να αποδεχθεί τη δορυφοριοποίησή της. Εδώ για μας το μείζον είναι πώς θα αξιοποιήσει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, ειδικά που υπάρχει και μια χρονική στέρηση εκ μέρους Τουρκίας. Προσέξτε, είμαι ο τελευταίος που θα υποτιμήσω, το είδατε εσείς και τις ανακοινώσεις της Τουρκίας την περασμένη εβδομάδα. Εξοπλιστικό. Ακριβώς. Για τα επόμενα χρόνια, ειδικά μέχρι τις αρχές επόμενης δεκαετίας. Μιλάμε για εξοπλιστικό μαμούθ, έτσι, και ειδικά ναυτικό. Φτιάχνει τεράστιο ναυτικό για να υπηρετήσει το δόγμα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας και όχι μόνο. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα εδώ για μας είναι το πώς αυτή τη χρονική στέρηση που αφορά κυρίως το κομμάτι τι, αυτό που αντιληφθήκαν και οι Αμερικανοί. Ξέρετε, αν πριν από αρκετά χρόνια κάναμε κουβέντα, κύριε Καλαρίτη, η Τουρκία, χώρα συμπαραγωγός και στα F-16 πέρα από τα F-35, ότι θα τις τα βγάζουν από τη μύτη για να πάρει στο τέλος F-16, θα γελούσαμε μεταξύ μας, θα λέγανε καλά πώς μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Άρα κάτι έχει κάνει λάθος και εκείνη. Άρα και οι ίδιοι Αμερικανοί θέλουν να βάλουν ένα φρένο στο βαθμό αυτονόμησης της ή τουλάχιστον να μπει ένα πλαίσιο σχετικού ελέγχου, βλέποντας και την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας. Ελπίζω βέβαια να κατανοήσουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να έχει τη στρατηγική ότι εγώ θα συνεργαστώ με το Δυτικό Σύστημα Ασφάλειας, με το αζημίωτο πάντα, γιατί το χρειάζομαι ακόμα, αλλά συνεχώς θέλω να διεκδικώ μεγαλύτερη αυτονομία δράση. Yeah. Όμως η προσπάθεια των Αμερικανών να διατηρήσουν υποσχετικό έλεγχο μια αναξιόπιστη χώρα δεν αφορά τα ελληνοτουρκικά. Και εκεί λάθος πάλι βλέπουν κάποιοι τη συνάντηση Blinken-Findan. Διότι, όπως λέγαμε πριν για το χάρτη, όταν ο Αμερικανός βάζει κάποιο και το χάρτη της Τουρκίας, υπάρχει μια Τουρκία για τη Μέση Ανατολή, υπάρχει για τη Μαύρη Θάλασσα, υπάρχει για τον Νότιο Κάφκασο, υπάρχει για την Κεντρική Ασία. Με την Ελλάδα έχουν αλλάξει στρατηγική. Στα υπόλοιπα όμως, υπάρχουν εκεί πέρα, αν θέλετε, πολλά ανοιχτά ζητήματα που θέλουν να τους δείξουν ότι υπάρχει ένας τρόπος με μια σχετική σύμπλευση μαζί μας να ωφελούμαστε, αν θέλετε, και οι δύο. Το πρόβλημα είναι ότι οι Τούρκοι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα τα λάθη που έκαναν τα περασμένα χρόνια. Αυτό βγάζουν και συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και με Ευρωπαίους. Για μας όμως η προσπάθεια δεν είναι μια προσπάθεια ελάσσονος σημασίας, δηλαδή κάνω το μικρό και μου αρκεί να τα κουτσοκαταφέρω. Δηλαδή εδώ πέρα, σε αυτήν την αρχιτεκτονική ασφαλείας και σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε να πω και μια κουβέντα. Θεωρώ τελείως άγονη την κουβέντα που είχε ξεκινήσει εμάς τις τελευταίες εβδομάδες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει συνθήκη της Λοζάνης όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν το στρατιωτικό αποτύπωμα στη νησιωτική μας γεωγραφία. Που κακά τα ψέματα, αυτή είναι η ταμπακέρα για την Τουρκία και αυτό είναι που και εμάς πρέπει πάντοτε να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Άρα, με τη λογική που σας περιέγραψα νωρίτερα, κύριε Καλαρίτη, για μένα το επόμενο στοίχημα για την Ελλάδα είναι σε αυτήν την αρχιτεκτονική ασφαλείας ή στο πώς θα ασφαλίσεις περισσότερο και τη θέση και το ρόλο της Αλεξανδρούπολης, πώς θα μπει πλέον στην κουβέντα και το ζήτημα ενισχυμένης παρουσίας με διατλαντικό πρόσημο στην νησιωτική μας γεωγραφία και να αναφέρουμε πέρα από την περίπτωση, αν θέλετε, της Κρήτης. Της Κρήτης, ναι. Αυτό σίγουρα πρέπει να υπάρξει. Γιατί είναι τώρα μια περίοδο. Έχουμε επιχειρήματα πλέον, έτσι. Έχεις βάλει η Ρωσία στην Ουκρανία. Έχουμε τον πόλεμο στη Γάζα. Το επιχείρημα της αυξημένης ελληνικής και με ατλαντική αιγίδα. Δεν το λέω ότι θα πρέπει να εξαρτήσουμε, όπως το λέτε, δεν πρέπει να εξαρτήσουμε την παρουσία μας στη στρατιωτική από κάποια άδεια ατλαντική. Αυτό ούτως ή άλλως γίνεται. Δηλαδή η Ελλάδα είναι παρούσα εκεί πέρα γιατί οφείλει να είναι στρατιωτική στην επικράτειά της. Αν αυτό το ενισχύσουμε και με ατλαντικό μανδύα λόγω των μετόπων, ακόμα καλύτερα. Ακριβώς. Και αυτό ενισχύει ούτως ή άλλως το συμμαχικό μας πρόσημο.
αργότερα η Τουρκία γνωρίζουμε μπορεί να το διαβάσει με την ανάγνωση αν θέλετε που τη βολεύει. Αλλά αυτή η ανάγνωση που έχει επιλέξει κατά καιρούς η Τουρκία, για παράδειγμα όσον αφορά το παρόν στάτους, σας λέω στα νησιά μας, γιατί το κάνει αυτό κύριε Καλαρή, που δεν υπάρχει αυτός ο διατλαντικός μανδύας που λέμε. Γιατί εγώ ξέρετε τουλάχιστον είμαι ειλικρινής για να σας πω ότι η Ελλάδα δεν έχει στρατηγικές επιλογές. Και είμαι υποχρεωμένος να παίζω το χαρτί της σύμπλεξης με διατλαντικά συμφέροντα. Προφανώς όμως εκεί να παραμένω ενεργητικός, διεκδικητικός συνεχώς για το κάτι παραπάνω όσον αφορά την κατανομή των βαρών. Και τους λέω, παιδιά, αν θέλει να το φυλάξουμε το μαγαζί και να παραμείνει το Αιγαίο μια πρωτίστως ελληνική αλλά και δυτική θάλασσα, πρέπει να κάνετε και να τα δώσετε περισσότερα. Γι' αυτό εγώ εδώ και καιρό σας έχω πει, μπορώ με άλλο τρόπο πλέον να μιλάω και στους Πολωνούς. Να μιλάω και σε άλλες χώρες και στις Βαλτικές που πριν δεν καταλαβαίνανε πολλά από τα ελληνοτουρκικά και τις γαλάζιες πατρίδες διότι είχαν το ρωσικό εφιάλτη να κοιμούνται και να ξυπνάνε. Αυτό όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς γιατί ξέρετε τα γεωπολιτικά ισχύουν και αυτά που λέμε σήμερα. Υπάρχουν όμως πολλές φορές ξέρετε και τα οικονομικά συμφέροντα. Ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλους Ευρωπαίους εταίρους. Θα σας θέσω ένα ζήτημα για παράδειγμα τα γερμανικά υποβρύχια. Επίσης δείχνει στην άλλη πλευρά ότι έχεις καταλάβει τα νέα δεδομένα. Αποκτούμε μια κουλτούρα παίκτη. Δηλαδή εδώ η ευκαιρία που σου δόθηκε δεν είναι απλώς του χάρτη. Είναι να μπει στην αρένα κύριε Καλαρίτη. Λοιπόν, και να πάρεις και τα ρίσκα σου. Αυτή είναι η νοοτροπία του γκρινιάρη μίζερου Έλληνα. Και του καταναλωτή και του επέτη. Τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα. Χωρίς όμως εγώ να χρειαστεί καθόλου να βρέξω τα ποδαράκια μου. Λοιπόν, ακόμα και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τι μας δείχνει κύριε Καλαρίτη, δείτε πως και πολλοί Ευρωπαίοι βγάλτε την Ελλάδα ήταν απολύτως απροετοίμαστοι για ένα σενάριο που θα περιελάβα να θέλετε και αυτό. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει αυτό το να τα ακούσω καλά. Άρα τώρα είναι η ευκαιρία σου, τα κοστούμια που αναφέρατε κύριε Καλαρίτη δεν περιλαμβάνουν μόνο περισσότερα δικαιώματα. Και υποχρεώσεις. Και περισσότερες υποχρεώσεις. Και έτσι δείχνω στην άλλη πλευρά, στον ισχυρό για παράδειγμα, ότι αντιλαμβάνομαι και εγώ πλέον αν θέλετε διαπραγματεύομαι. Δεν σας λέω να γίνουμε Τουρκία, γιατί η Τουρκία έχει ένα πολύ πλούσιο διπλωματικό καλάθι. Αλλά σαν μενταλιτέ, σαν οτροπία. Η αντίληψη από εκεί αλλάζει. Ακριβώς. Ή θα γίνουμε παίκτες, ή το παιχνίδι θα εξελιχθεί έρημην μας. Είναι η κουλτούρα του παίκτη που μας λείπει, το οποίο σε ένα βαθμό το καταλαβαίνω, γιατί στο παρελθόν σου λέγανε τι παίκτες, εγώ δεν σχεδιάζω τίποτα. Θα μου πούν οι άλλοι, θα το κάνω κι εγώ. Όμως μετά, μην πετροβολείς μόνο τους δυτικούς ή όποιοι είναι. Να λες εγώ από την πλευρά μου τουλάχιστον έκανα την προσπάθεια. Επίσης μην νομίζουμε ότι οι Αμερικανοί ξέρουν τόσο καλά την κάθε μικρογειτονιά του πλανήτη όπως την ξέρουμε εμείς. Είναι το δικό μας το σπίτι. Μάλιστα. Και όπως εγώ θα σας έλεγα θα ήθελα η χώρα μας και όχι οι Αμερικανοί να είχαν ανακαλύψει την Αλεξανδρούπολη. Θέλω το επόμενο μέρος με όρους γεωστρατηγικούς. Να το έχουμε θέσει, να το προτείνουμε εμείς. Να το προτείνουμε εμείς. Και να είναι στο Αιγαίο. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.